σύγχρονοι γέροντες, του θεολόγου και πρώην διευθυντή της Αποστολικής Διακονίας, Ευάγγελου Λέκου. Γέρον Σοφρόνιος του Έσεξ, 1896-1993. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Ο γέρον Σοφρόνιος, κατά κόσμον Σεργέη Σιμεώνοβιτς Σαχάροφ, είδε το φως της επίγειας ζωής του στην Μόσχα την 22 Σεπτεμβρίου του έτους 1896. Ήταν το πρώτο από τα 8 τέκνα μιας οικογένειας καλής, όχι πλούσιας, που κατοικούσε σε περιοχή της ρωσικής πρωτεύουσας, όπου διέμεναν οι παραδοσιακοί Μοσχοβίτες. Ο παππούς του, φημισμένος τεχνίτης, κατασκεύαζε γυναικείες τσάντες και κουτιά για την φύλαξη κοσμημάτων. Η οικογένεια Σαχάροφ διακρινόταν για την ευγένεια και την αγάπη προς όλους, για την διακριτικότητα και την σύνεση. Ζούσε με σχετική άνεση, χωρίς πολυτέλεια, ενώ ήταν ανοιχτή στην φιλοξενία και βίωνε με συνέπεια την ορθόδοξη παράδοση. Οι πρώτες παιδικές του αναμνήσεις του έφερναν στο νου την εικόνα να τον κρατάει η μητέρα ή ο πατέρας του στην αγκαλιά, να αντικρίζει αναμένα κεριά, καντήλια και εικόνες στον ιερό ναό της ενορίας του ή να βλέπει την πόλη καθώς έβγαινε από την εκκλησία. Από πολύ μικρός είχε την ιδιαίτερη εύνοια του Θεού να φωτίζεται ο νους του από δύο είδη φώτων. Το υλικό φως δεν τον εμπόδιζε να αισθανθεί την παρουσία του άλλου φωτός, το οποίο τον πληρούσε με ήρεμη χαρά. Επειδή στην οικογένειά του η προσευχή αποτελούσε συστατικό της γνώρισμα, ο Σεργέη απέκτησε την ευλαβική συνήθεια από πολύ ενωρίς να προσεύχεται με ευκολία για 3/4 της ώρας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποκτήσει ένα είδος μυστικής ευαισθησίας που από τότε του χάρισε τις πρώτες εμπειρίες της θεωρίας του αχτίστου φωτός, όπως ομολογούσε αργότερα ο ίδιος. Ενώ παρακολουθούσε τις εγκύκλιες σπουδές του, τα ενδιαφέροντά του τον έφεραν σε επαφή με την πλουσιότατη ρωσική κουλτούρα των δύο προηγούμενων αιώνων, κατά τους οποίους κυρίαρχο στοιχείο ήταν ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός και μεγάλοι διανοούμενοι όπως ο Γκόγκολ, ο Τουργένιεφ, ο Ντοστογεύσκι και ο Πούσκιν. Η μελέτη των έργων τους διεύρυνε τους νοητικούς του ορίζοντες, ενώ η ευάθυνση του στο μήνυμα του Ευαγγελίου ήρθε αργότερα. Την εποχή εκείνη η μοσχοβίτικη κοινωνία στην οποία ζούσε είχε απλή σχέση με τον Θεό, με κύριες εκφάσεις της, τον τακτικό εκκλησιασμό και την προσευχή. Σχετικές επιρροές δέχθηκε ο νεαρός Σεργέη και από το ότι έζησε όλες τις κοινωνικο-οικονομικές ανακατατάξεις που επέφερε τόσο ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, όσο και η Επανάσταση στην Ρωσία το 1917. Έχοντας πρικιστεί και με καλλιτεχνική ικανότητα, ο Σεργέη παρακολούθησε αρχικά μαθήματα στην Ακαδημία Τεχνών, ολοκλήρωσε δε τις σπουδές του στην Κρατική Σχολή Καλών Τεχνών, Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Αρχιτεκτονικής της Μόσχας, σε μία περίοδο κατά την οποία η ρωσική τέχνη επηρεαζόταν από την βαθιά αναζήτηση καινούριων τρόπων καλλιτεχνικής έκφρασης. Το κλίμα σε θέματα τέχνης που κυριαρχούσε τότε, αρχές του 20ου αιώνα, περιέγραψε ο Ντάβαλ ως εξής: «Όλα τα συστήματα σκέψης έμοιαζαν να είναι σε παρακμή. Ο καλλιτέχνης δεν έβρισκε αλήθεια παρά μόνο στην γνησιότητα της δικής του διανοητικής ή πνευματικής εμπειρίας, στην πίστη της δικής του διέστησης. Οι καλλιτέχνες ανακάλυπταν βαθιά μέσα τους νέες αλήθειες και προκειμένου να τις αναδείξουν, αναγκάστηκαν να γκρεμίσουν το συνήθι τρόπο κατανόησης των πραγμάτων. Την ίδια στιγμή, φιλοδοξώντας να παρουσιάσουν το καθετή με τρόπο καινούριο, έπρεπε να θέσουν τα θεμέλια μιας καινούριας γλώσσας. Έτσι ο καλλιτέχνης λειτουργήσε σαν προφήτης. Δεν αποτύπωνε απλώς μια πραγματικότητα, την αποκάλυπτε». Η ενασχόλησή του με την ζωγραφική
τον βοήθησε στην χρονική εκείνη περίοδο στο να εκφράζει την βαθιά εσωτερικότητά του και να βιώνει την έντονη μνήμη του θανάτου. Παράλληλα όμως, τον απομάκρυνε προς καιρόν από την χριστιανική πίστη, όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια. Τον βοήθησε στο να ξεφύγει από τα ρωσικά εθνικιστικά πλαίσια και να ξανοιχτεί σε μια ευρεία διανοητική ελευθερία και οικουμενικότητα. Γι' αυτό και δεν έλαβε ενεργό μέρος στα γεγονότα που ακολούθησαν την Επανάσταση του 1917. Περατώνοντας τις σπουδές του στην Μόσχα, το 1921 έφυγε για το εξωτερικό, όπου σκόπευε να συνεχίσει την καλλιτεχνική του σταδιοδρομία. Μετά από ένα σύντομο πέρασμά του από την Ιταλία και το Βερολίνο, κατέληξε στο Παρίσι. Δεν άργησε να δείξει το καλλιτεχνικό του ταλέντο, γεγονός που προβλήθηκε από τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, αφού εκθέσεις των έργων του παρουσιάζονταν σε πολύ γνωστές γκαλερί. Η καταξίωση όμως και η προβολή του ως καλλιτέχνη δεν γέμιζαν και δεν ικανοποιούσαν την ψυχή του, ενώ οι διανοητικές αναζητήσεις του συνεχίζονταν ακόρεστα. Ήταν αυτές οι αναζητήσεις που στην περίοδο των σπουδών και των καλλιτεχνικών ενασχολήσεών του τον ενέταξαν κατά κάποιο τρόπο σε εκείνη την ομάδα των στοχαστών που κοίταζαν πέρα από την εκκλησιαστική παράδοση της Ρωσίας και διαμόρφωναν την τάση για μια πολύπλευρη πνευματική ελευθερία. Πράγμα που οδήγησε τον Σεργέη στην προσωρινή απομάκρυνσή του από την Ορθόδοξη παράδοση και την περιπλάνησή του στον μυστικισμό της Ανατολής. Τον απασχολούσε ιδιαίτερα και έντονα το ερώτημα πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος που είναι πεπερασμένος να σχετίζεται με το αιώνιο και θεϊκό απόλυτο. Πώς το ανθρώπινο πνεύμα μπορεί να συμβιβαστεί με την ιδέα του θανάτου. Στην διδασκαλία του Ινδικού μυστικισμού για το υπερπροσωπικό απόλυτο έβρισκε όπως νόμιζε τότε μεγαλύτερο βάθος από ό,τι στον χριστιανισμό. Έτσι για 7-8 χρόνια επιδόθηκε στον διαλογισμό, επειδή θεωρούσε ότι αυτή η φιλοσοφία ήταν πλήρης μεγαλείου και υπερεύαινε των χριστιανικών συναισθηματικών ψυχισμών της εντολής του Θεού, αγαπήσεις των Θεών και των πλησίων. Ο γέροντας Σοφρόνιος περιέγραψε αργότερα με ζωντανό τρόπο τα βιώματά του κατ' εκείνη την περίοδο στο σπουδαίο έργο του «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστίν», ως εξής. «Έκτοτε, ασκών βίαν την άη σε αυτόν, ιρξάμι να αποσπώμε από τις προσευχής και να στρέφουμε προς διαλογισμόν εξωχριστιανικού τύπου. Συντόμως μετά τούτο, κατά την ανοίχτα αφυπνίστην διακαταλήπτου τρόπου. Είδον το δωμάτιόν μου πλήρες ανομοιογενούς, τεθλασμένου και παλωμένου φωτός. Η ψυχή μου εταράχθη. Ισθάνθην αποστροφήν προς το όραμα τούτο. Μάλλον υπήν δυσμορφίαν την άμε μειγμένην μετά την οστρόμο, ομοίου προς φόβων των οποίων προκαλεί όφης εισερχόμενος έρπον ησικία. Εξήλθον εκ του δωματίου μου εις την τραπεζαρίαν, δήλθον εκεί λεπτάτινα και κατόπιν, επανήλθον εις την κλίνην μου. Δεν υπήρχε πλέον φως και εκοιμήθη». Παρατάφτα εξακολούθησε να ασκεί τον υπερβατικό διαλογισμό, σημειώνοντας μάλιστα και σχετική πρόοδο στην αυτοσυγκέντρωση. Έφτασε στο σημείο να ειδεί την διανοητική του ενέργεια ομοίαν προς φως, πουχή ισχυρών, που βρισκόταν, όπως έγραφε, εντός της κρανιακής κοιλότητος και πέριξ αυτής, χωρίς την συμμετοχή της καρδιάς του. Μόνο πολλά χρόνια αργότερα, όταν τον είχε επισκεφθεί το έλεος του υψίστου Θεού, θα παρατηρούσε ότι το άχτιστον φως είναι ήρεμον, ακέραιον, ομοιογενές και ότι ενεργεί επί του νοός, επί της καρδίας, εισέτει δε και επί του σώματος. Οπότε ολόκληρη η ύπαρξη εκείνου που αξιώνεται να ειδεί το άχτιστο φως βρίσκεται σε κατάσταση που δύσκολα περιγράφεται, αφού αυτό το φως είναι φως αγάπης, φως συνέσεως, φως αθανασίας και θαυμαστής ειρήνης. Στα χρόνια της περιπλάνησής του στον Ινδικό μυστικισμό και την γιόγκα, τότε που ουσιαστικά ίσως και ασυνείδητα αναζητούσε τον Θεό έξω από την Εκκλησία, έφτασε να αρνηθεί στην πράξη τον Ιησού Χριστό, να φτάσει σε απόγνωση. Όπως ομολογούσε ο ίδιος πολύ αργότερα, η αναζήτηση του Θεού έξω από τον Χριστό υπήρξε νόθος και δεν θα μπορούσε ποτέ να απαλλαγεί από αυτήν με τις δυνάμεις του. Περιέπεσε σε κατά Θεόν πένθος,
σε απεγνωσμένη θλίψη και σε θερμή προσευχή. Αυτά τον οδήγησαν σε πύρινη μετάνοια και τον αξίωσαν να φτάσει στην όραση του αχτίστου φωτός, ενώ το αποκαλύφθηκε ότι ο Θεός είναι υπόσταση πρόσωπο, «Εγώ ημί ο». Αυτό το κατά Θεόν πένθος τον διέκρινε στην μετέπειτα ζωή του και τον έκανε απλό, ειρηνικό και ταπεινό, και αυτό μετέδιδε και στους συνομιλητές του. Πάντοτε έκτοτε θεωρούσε ως το μεγαλύτερο αμάρτημά του το ότι είχε παρασυρθεί στον ανατολικό μυστικισμό και την γιόγκα, ενώ η Εκκλησία είναι ο μόνος χώρος της θεογνωσίας και της συνάντησης του ανθρώπου με τον μόνο αληθινό Θεό. Παραμένοντας πάντοτε αναζητητής του αυθεντικού, αφού βίωσε τη μνήμη του θανάτου κατά τις περιπλανήσεις του στον Ινδικό μυστικισμό και την βαθιά και πύρινη μετάνοιά του, εγκατέλειψε το κοσμοπολίτικο Παρίσι και αναχώρησε για το Άγιον Όρος ή να σπουδάσει εν της φροντιστηρίης του Άθο τα μυστήρια του Πνεύματος, διότι με όλες τις δυνάμεις της ψυχής του επιθυμούσε να ομοιάσει, έστω και σε ελάχιστο βαθμό, με τον Χριστό, αφού σε αυτόν υπήρχε για τον Σεργέη αυθεντική, αιώνια, θεία ζωή. Να πως εξήγησε ο ίδιος την απόφασή του. Ζώντας στο Παρίσι μεταξύ καλλιτεχνών, δεν ένιωθε πραγματική χαρά, αλλά κενό, αγωνία και αδιέξοδο. Σκέφτηκε να γίνει μοναχός, έπρεπε όμως προηγουμένως κάτι να μάθει για τον μοναχισμό. Γράφτηκε και παρακολούθησε μαθήματα επί ένα χρόνο στο Θεολογικό Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου που είχαν ιδρύσει στο Παρίσι Ρώσοι πρόσφυγες. Διαπίστωσε ότι στο Ινστιτούτο όλοι μιλούσαν για Θεό, αλλά Θεό δεν είδε. Ενώ όταν πήγε στο Άγιον Όρος, κανείς δεν μιλούσε για Θεό, αλλά όλα έδειχναν το Θεό. Το 1925 λοιπόν φτάνει στην Αθήνα και από τον Πειραιά με πλοίο στο Άγιον Όρος. Από τη Δάφνη πορεύεται προς τη Ρωσική Μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Γίνεται δεκτός και εκτός από τα άλλα διακονήματα που του ανέθεσαν και τα έφερνε εις πέρας με προθυμία, ο ηγούμενος του παράγγειλε να μάθει το συντομότερο δυνατόν και την ελληνική γλώσσα. Άρχισε το διάβασμα με τόση επιμονή και αιμονή που μάθαινε την ημέρα 90 λέξεις χωρίς να τις ξεχνά. Περνούσε ο καιρός με μελέτη, ώστε μέσα σε 6 μήνες έμαθε τέλεια να γράφει και να διαβάζει με κάποια μόνο δυσκολία στην ομιλία. Στο Άγιον Όρος εγκαταβίωσε επί 22 χρόνια, πρώτα στην Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, έπειτα στα Φρικτά Καρούλια και τέλος στο Σπήλαιο της Αγίας Τριάδος κοντά στην Μονή του Αγίου Παύλου ως ερημίτης μοναχός. Στο Όρος όχι μόνο γνώρισε κάθε μορφή της μοναχικής ζωής, από την κοινοβιακή μέχρι την ερημητική και ησυχαστική, αλλά είχε και την ιδιαίτερη ευλογία να μαθητεύσει στον νεότερο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Σιλουανό τον Αθωνίτη. Ο ρωσικής καταγωγής αυτός Όσιος, μετά από διάφορες μεταπτώσεις που πέρασε ως νέος, το 1892 έφτασε στο Άγιον Όρος, έγινε δεχτός στην Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, εκάρι μοναχός και επιδόθηκε με ζήλο σε ασκητικούς αγώνες. Με την προτροπή του πνευματικού του, μη συγκατατίθεσε ποτέ στους λογισμούς, τον έντονο αγώνα του και την χάρη του Θεού, στα 46 χρόνια της μοναχικής του ζωής στο Όρος, ποτέ του δεν αποδέχθηκε ούτε ένα σαρκικό λογισμό, ενώ πήρε και την απόφαση να πεθάνει εκεί για τις αμαρτίες του. Ως μοναχός, ο Σιλουανός δέχθηκε ευεργετική την επίδραση της αθωνικής ζωής, που είναι διαποτισμένη από την διαρκή μνήμη του Θεού. Προσευχή κατά μόνα στο κελί, μακρές ακολουθίες στο ναό, νηστείες και αγρυπνίες, συνεχής εξομολόγηση και κοινωνία, μελέτη, κόπος, υπακοή. Ήταν υπομονετικός, άκακος και υπάκος. Γι' αυτό στην Μονή τον αγαπούσαν και τον επενούσαν για την επιμέλεια στην εργασία του και τον καλό του χαρακτήρα. Αλλά για τον ίδιο λόγο δεχόταν και πολλές επιθέσεις από τον αρχαίκακο διάβολο. Έφτασε γι' αυτό κάποτε σε απόγνωση. Σκέφτηκε ότι ο Θεός είναι αδυσόπιτος. Ένιωσε να βυθίζεται στο σκοτάδι, ώσπου στην διάρκεια της ακολουθίας του Εσπερινού, είδε στο τέμπλο, στην θέση της εικόνας του Σωτήρος, τον Ζώντα Χριστό. Όλη του ύπαρξη γέμισε τότε από την φωτιά της χάρης του Αγίου Πνεύματος, τον περιέλουσε το θεϊκό φως,
έφυγε από τον παρόντα κόσμο και ανέβηκε με το πνεύμα του στον ουρανό. Όταν ο Ζων Χριστός έγινε άφαντος, η ψυχή του από την γλυκύτητα της αγάπης του Θεού ανυρπάγει στην θεωρία της θεότητος έξω από τα σχήματα του κόσμου. Η πνευματική διέστηση του Οσίου Σιλουανού ήταν έκτοτε εκπληκτική. Συνέχισε με την ίδια ένταση τους ασκητικούς του αγώνες, ενώ σταδιακά και με την χάρη του Θεού έφτασε στην καθαρά προσευχή. Αισθανόταν ζωντανή την παρουσία του Θεού και την αγάπη χωρίς όριο προς όλους τους ανθρώπους, διότι όπως έλεγε, ο αδελφός μας είναι η ζωή μας. Παρά το γεγονός ότι είχε φοιτήσει μόνο 2 χειμώνες στο σχολείο του χωριού του, ο Όσιος Σιλουανός, με την αδιάκοπη ανάγνωση και ακρόαση στον ναό της Αγίας Γραφής και των πατερικών έργων, αναπτύχθηκε πολύ σε ό,τι είχε σχέση με την ασκητική ζωή και έδινε την εντύπωση ότι ήξερε πολλά γράμματα. Όντας από φυσικού του ζωντανός και έξυπνος και έχοντας μακρά πείρα πνευματικών αγώνων, νοεράς προσευχής και των εξαιρετικών θείων επισκέψεων, ήταν σοφός και οξυδερκής περισσότερο από το συνηθισμένο, ενώ στολιζόταν και με εξαιρετική πραότητα, ταπείνωση και ευγένεια. Τα 5 πρώτα χρόνια της εγκαταβίωσής του, ο Σεργέη, μοναχός πλέον σοφρόνιος της Μονής Αγίου Παντελεήμονος, μετανοημένος καρδιακά για την προηγούμενη αποστασία του και περιπλάνηση στον ανατολικό μυστικισμό, για την αδυναμία του να ζήσει σύμφωνα με τις εντολές του Ευαγγελίου, βίωνε τις δικές του μυστικές εμπειρίες, ώσπου το 1930 γνώρισε τον Όσιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, με τον οποίο διατήρησε ισχυρό δεσμό μαθητείας ως την κοίμηση εκείνου το 1938. Ο Σιλουανός είχε ως βασική αρχή των ασκητικών του αγώνων το «κράτη το νουν σου εις τον άδειν και μην απελπίζουν», που κατά κάποιο τρόπο συγγένευε πολύ με εκείνο του Σοφρονίου. «Να στέκεσαι στο χείλος της αβύσου της απογνώσεως και όταν δεις ότι αρχίζεις να αποκάμνεις, τραβήξου λίγο πίσω». Η γνωριμία και ο σύνδεσμός του με τον Όσιο Σιλουανό υπήρξε αποφασιστική σημασίας για τον μοναχό Σοφρόνιο. Έτσι, στις 16 Δεκεμβρίου του 1932, έγραφε μεταξύ άλλων στο Δαβίδ Μπάλφουρ: «Από τις πρώτες ημέρες του ερχομού μου στην Μονή, η ψυχή μου αισθάνθηκε απέναντί του περισσότερη ευλάβεια από όση για οποιονδήποτε άλλο από τους ανθρώπους που γνώριζα και με τους οποίους είχα επαφή. Πολλές φορές με οδήγησε ο Κύριος να τον συναντήσω, κάποτε μάλιστα και να μιλήσω μαζί του, όταν το πρόσωπό του έλαμπε από ανεκδιοίκητο φως και ωραιότητα. Γνωρίζω ότι η μέρα και νύχτα διαμένει στην προσευχή. Ο Κύριος του έδωσε τέτοια χάρη, ώστε ακόμη και όταν είναι άλλοι παρόντες, να μην διακόπτει την προσευχή, δηλαδή να μην τον παρεμποδίζουν και πολλοί, αλλά να είναι ακόμη και ευπροσίγωρος από την αγάπη του προς τους ανθρώπους. Στην αρχή του τρέχοντος, ο Θεός με έφερε να συζητήσω μαζί του πιο σοβαρά και από τότε συνδεθήκαμε πνευματικά. Στάθηκε ευνοϊκά απέναντί μου και εγώ ευχαρίστησα θερμά τον Θεό γιατί μου έδωσε την χαρά να συνομιλήσω με τον εκλεκτό του. Με βοήθησε πολύ. Μου μίλησε, όπως λέμε οι μοναχοί, προς όφελος». Παρόλο που ο Όσιος Σιλουανός δεν χρησιμοποιούσε κατά την επικοινωνία και τις συζητήσεις του με τον Γέροντα Σοφρόνιο κάποια εξειδικευμένη θεολογική μέθοδο, εν τούτης ο δεύτερος αναπτύχθηκε θεολογικά, στηριζόμενος στις απλά διατυπωμένες σκέψεις του πρώτου περί της θεολογίας και άσκησης, με βασικά σημεία την προσευχή υπέρ του σύμπαντος κόσμου, την χριστιανική ταπείνωση και την αγάπη προς τους εχθρούς, ενώ υπήρξε ο εγκύτατος παρατηρητής, έτιδε και μαθητής μιας ζωής αυθεντικός χριστιανικής. Ο γέρον Σοφρόνιος πίστευε ότι ενώ το μοναχικό σχήμα πρέπει κανείς να το ζητά, διότι ο μοναχισμός είναι εξήτηση μετανοίας, την ιεροσύνη δεν πρέπει να τη ζητά. Γι' αυτό και δεν του είχε ποτέ περάσει από το μυαλό η σκέψη για χειροτονία του σε διάκονο ή πρεσβύτερο. Χειροτονήθηκε όμως μετά από πρόταση του ηγουμένου της Μονής Αγίου Παντελεήμονος. Μετά δε την κοίμιση του πνευματικού του πατρός Σιλουανού, ακολουθώντας την υπόδειξή του, έφυγε από την μεγάλη αυτή μονή και κατευθύνθηκε προς την έρημο του Αγίου Όρους, τα Φρικτά Καρούλια αρχικά και ένα σπήλαιο κοντά στη μονή του Αγίου Παύλου κατόπιν. Ζώντας πλέον
όχι μόνον ως ερημίτης ασκητής, αλλά και ως εξομολόγος, πνευματικός πατέρας και καθοδηγός ασκητών του Αγίου Όρους, είχε την δυνατότητα μιας άμεσης πρόσβασης στις προσωπικές εμπειρίες εκείνων που κατέφευγαν σε αυτόν. Μπόρεσε έτσι να παρατηρήσει και να αναλύσει τα γνωρίσματα που όριζαν την πνευματική ζωή. Αυτές οι παρατηρήσεις αποτέλεσαν την βάση της ασκητικής του διδασκαλίας. Ως ερημίτης, ο γέρον Σοφρόνιος βίωσε και τα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ένιωσε έντονα τον πόνο εκατομμυρίων ανθρώπων. Γι' αυτό και προσευχόταν για όλους με δάκρυα, όπως προσευχόταν και για την δική του πτώση. Σε αυτό συνέβαλε και η εμπειρία του από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την Ρωσική Επανάσταση. Όπως έγραφε, «Δεν υπάρχει μεγαλύτερα αμαρτία εκείνης του πολέμου». Έτσι αισθανόταν την κοινωνία με τον κόσμο, έστω και αν ζούσε στην πλέον απομονωμένη έρημο. Επιδιδόταν στην οαιρά και καθαρά προσευχή και σε προσευχή υπέρ του σύμπαντος κόσμου και χωρίς να το επιδιώκει ή να το προσμένει, αξιώθηκε να οδηγηθεί στην θέα του αχτίστου φωτός. Παρόμοιες εμπειρίες είναι ελάχιστα εφικτές, ακόμα και σε αγίους ασκητές. Όμως ο γέρον Σοφρόνιος είχε πολλές, ακριβώς γιατί η προσευχή του γινόταν μέσα στην προοπτική του θείου φωτός. Ο γέρον Σοφρόνιος, βιώνοντας την καθαρά προσευχή, που ήταν ξένη προς στοχασμούς, σκέψεις, φαντασίες κτλ., βίωνε και καταστάσεις εκστάσεως και της θεωρίας του αχτίστου φωτός, όπως συνέβη και με λίγους ακόμη αγίους και οσίους. Την εμπειρία αυτή περί οράσεως του θείου φωτός δεν την αποκλεί ούτε την απορρίπτει η Εκκλησία μας, αφού και ψάλλει τον ύμνο «Είδομεν το φως το αληθινόν» και προσεύχεται λέγοντας «Χριστέ το φως το αληθινόν, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου ή να εν αυτό οψώμεθα φως το απρόσιτον». Αλλά ο γέροντας ως άνθρωπος δεν έζησε μόνο παρόμοιες στιγμές θεωρίας του θείου και απροσίτου φωτός, δεν βίωσε μόνο τις επισκέψεις της Θείας Χάριτος, δοκίμασε και την άρση της, την εγκατάλειψή του από τον Θεό. Όταν αισθανόταν αυτή την θεοεγκατάλειψη, εξέφραζε τον πόνο και την οδύνη του για την φαινομενική αυτή απουσία του Θεού από την ζωή του, ενώ φούντωνε μέσα του η επιθυμία για επαναφορά της προηγούμενης κατάστασης. Έγραφε για παράδειγμα στον πατέρα Δημήτριο Μπάλφουρ στις 6 Μαΐου 1945. «Περίοδοι απογνώσεως εναλλάσσονταν με περιόδους που με κατέκλυζε το αίσθημα της Θείας Αγάπης. Η εναλλαγή των κυμάτων του σκότους και του φωτός, όπως ξέρεις, είναι η μοίρα του μοναχού. Η ψυχή άλλοτε με οδυνηρό τρόπο ζητεί τον Θεό, άλλοτε πάλι με ισχυρή και γλυκιά αίσθηση ελκύεται από τον Χριστό, αγαπά τον Χριστό. Τον αισθάνεται μέσα της, ενώ έπειτα αποχωρεί πάλι αυτό το φως και μένει μόνη». Σε παρόμοιες περιπτώσεις ένιωθε να παθαίνει ανεπανόρθωτη ζημιά και αυτό του προκαλούσε αστήρευτη πηγή βασάνων, μεγάλη θλίψη, σχεδόν παραφροσύνη. Τότε προσευχόταν έντονα, άλλοτε κλαίοντας, άλλοτε στενάζοντας για το σκοτάδι και τη φτώχεια της ζωής του, άλλοτε με προσευχή, άλλοτε με σιωπή, άλλοτε με κραυγές. Σε αυτήν την αέναη πάλι του πάντοτε νικούσε η αγάπη του Χριστού, όπως ομολογούσε ο ίδιος. Μετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο γέρον Σοφρόνιος μπόρεσε να επανασυνδεθεί με τον πατέρα Δημήτριο Μπάλφουρ, ο οποίος, λόγω των υψηλών γνωριμιών και διασυνδέσεών του, τον βοήθησε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη θεώρηση, προκειμένου να μεταβεί στην Γαλλία το έτος 1947. Εκείνοι που ασχολήθηκαν συστηματικά και σε βάθος με τον χαρακτήρα και την πολιτεία του γέροντος Σοφρονίου, αναζητούν τα αίτια της κίνησης αυτής να αναχωρήσει από το Άγιον Όρος έπειτα από 22 ετών εγκαταβίωσή του εκεί. Καταλήγουν δε σε τρεις λόγους. Στο γεγονός ότι όσοι ο Σιλουανός του είχε εμπιστευτεί τα χειρόγραφα των έργων του και του είχε αναθέσει να τα εκδώσει, αν ο Σοφρόνιος έκρινε ότι αξίζει τον κόπο. Και καταλληλότερος για τον σκοπό αυτό τόπος ήταν το Παρίσι, όπου η ρωσική ορθόδοξη διασπορά ήταν μεγάλη και οργανωμένη. Στο ότι η κατάσταση στην Ελλάδα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την κατοχή, τα Δεκεμβριανά και τον διαγραφόμενο εμφύλιο ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη και ταραγμένη. Τέλος, στο ότι η υγεία του
είχε κλονιστεί και επιπλέον είχε τον πόθο να συνεχίσει και ολοκληρώσει τις θεολογικές του σπουδές στο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου. Τα πράγματα βέβαια δεν ήταν όπως τα περίμενε, διότι η ρώση της διασποράς στο Παρίσι ήταν διασπασμένη. Άλλοι ήταν υποστηριχτές του Πατριαρχείου Μόσχας και άλλοι αρνούνταν τη γνησιότητα της Σοβιετικής ή Κόκκινης Εκκλησίας της Ρωσίας που την θεωρούσαν όργανο και δέσμια του κομμουνιστικού καθεστώτος. Δεν αποτέλεσε λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι στο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου του ζητήθηκε να δηλώσει ποια ήταν η θέση του έναντι του Πατριαρχείου της Μόσχας και να τους διαβεβαιώσει πως δεν θα κινήσει προπαγάνδα υπέρ των απόψεων εκείνου. Ο φόβος τους αυτός είχε ως αφετηρία την εκκλησιολογική τοποθέτηση του γέροντος Σοφρονίου που βρισκόταν πιο κοντά στην θέση του Πατριάρχη Σεργίου, ο οποίος πρέσβευε ότι η Εκκλησία είναι επουράνιος, συνάμα και επίγειος θεσμός και ότι η επίγεια πορεία της δεν διαμορφωνόταν αποκλειστικά και μόνον από το ιστορικό γίγνεσθε. Ο γέρον Σοφρόνιος δεν έκρυβε τα αισθήματα αγάπης του προς την Ρωσική Εκκλησία και αυτό είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα για την είσοδό του στο Ινστιτούτο. Έτσι, τυπικά, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις θεολογικές του σπουδές. Τις καλλιέργησε όμως γιατί συνδέθηκε με τους Βλαδίμιρο Λόσκι και πατέρα Μπόρι Στάρκ, που τον ενίσχυαν ηθικά και ταυτίζονταν με τις απόψεις του. Με τον πρώτο μάλιστα συνεργάστηκε και το 1949 εξέδωσαν το περιοδικό «Αγγελιαφόρος της Εξαρχίας του Πατριαρχείου Ρωσίας στην Δυτική Ευρώπη», ενώ το 1951 με άρθρο του εκθίασε τον Πατριάρχη Σέργιο ως εξέχοντα κληρικό εις άξιο των Μεγάλων Πατέρων, βασιζόμενος κυρίως στις θέσεις του για το διτό, ουράνιο και επίγειο χαρακτήρα της Εκκλησίας. Αφού εγκαταστάθηκε στην Ρωσική Εστία, όπου υπήρχε μικρή εκκλησία, στο προάστιο Saint-Geneviève-de-Bois, πρόσφερε εκεί τις υπηρεσίες του ως ιερέας και εξομολόγος. Υποβλήθηκε στο μεταξύ με σοβαρή εγχείρηση έλκους του στομάχου και άρχισε να δίνει δυναμικό παρόν στα ορθόδοξα θεολογικά δρόμενα της γαλλικής πρωτεύουσας. Σε σύγκριση με τους Ρώσους θεολόγους της Διασποράς που ζούσαν και δρούσαν στο Παρίσι, ο γέρον Σοφρόνιος δεν διέθετε μόνο θεολογική παιδεία, όπως και εκείνη, αλλά και βιωμένη γνώση του μοναχισμού, αποκτημένη τόσο μέσα από την δική του ασκητική πορεία, όσο και μέσα από την γνωριμία του με τον Σιλουανό, δίχως να λησμονείται και η εμπειρία του ως πνευματικού καθοδηγητού. Αυτό του έδινε το πλεονέκτημα να προσπαθήσει να αποκαταστήσει την στρεβλή εικόνα που διαμορφωνόταν μεταξύ των πρώτων σχετικά με την ασκητική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Για να πετύχει τον στόχο του αυτό, έγραψε και εξέδωσε το έργο του «Γέρον Σιλουανός», πολυγραφημένο το 1948 και τυπωμένο το 1952, το οποίο μεταφράστηκε σε πάνω από 22 γλώσσες, ασκώντας ευρύτατη επίδραση. Ο Σοφρόνιος, εκθέτοντας το περίγραμμα των θεολογικών του αρχών, προχώρησε και στην διασάφιση πολλών από τις βασικές έννοιες της σκέψης του, όπως προσευχή υπέρ όλου του κόσμου, θεοεγκατάληψη, υποστατική αρχή του όντος, δηλαδή η αμοιβαία αλληλοπεριχώρηση του είναι δια της αγάπης, η οποία αφομοιώνει την ζωή του αγαπωμένου. Ενώ κατά την πρώτη διαμονή του στο Παρίσι, ο τότε Σεργέη Ζωγράφος περιπλανιόταν στα αβέβαια μονοπάτια του ανατολικού Ινδικού μυστικισμού και της γιόγκα, τώρα ο γέρον Σοφρόνιος, έχοντας διανύσει μια φωτισμένη διαδρομή κοντά στον Όσιο Σιλουανό και σε ασκηταριά του Αγίου Όρους, έχοντας αξιωθεί να ζήσει υπερβατικές θεοπτίες, να αγγίξει την αιωνιότητα και από την ανθρώπινη φιλοσοφία να φτάσει στην αποκαλυπτική θεολογία, ήταν σε θέση να διαλέγεται θεολογικά με διαφορετικούς κόσμους, όπως η σύγχρονη θρησκευτική φιλοσοφία, η πατερική παράδοση και η αντανάκλαση της προσωπικής του μυστικής εμπειρίας. Γι' αυτό και η θεολογία του υπήρξε μια γέφυρα μεταξύ του σύγχρονου κόσμου, της ρωσικής ελίτ των διανοουμένων του Παρισιού με την έντονη διανοητική αναζήτησή της και του αθωνικού μοναχισμού με την αρχαία του πατερική παράδοση. Ενώ λοιπόν έτσι εκκινεί το γέρον Σοφρόνιος και δρούσε ως γέφυρα, παράλληλα διακονούσε και ως εφημέριος της ενορίας Saint-Geneviève-de-Bois.
Εκεί τον επισκέπτονταν πολλοί χριστιανοί, Ρώσοι, Έλληνες, Γάλλοι κτλ. Και απολάμβαναν την πνευματική του καθοδήγηση κατά την εξομολόγησή τους ή κατά τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις τους. Σταδιακά μάλιστα και κυρίως το 1958, κοντά στον Γέροντα, σχηματίστηκε μικρή ομάδα ανθρώπων που επιθυμούσαν να ακολουθήσουν την μοναχική ζωή. Το θέμα άρχισε να τον απασχολεί και να ζητούσε λύση. Ο ίδιος είχε γίνει ευρύτερα γνωστός και στο Ηνωμένο Βασίλειο, τόσο από τον μεταφρασμένο στα αγγλικά βίο του Γέροντος Ιλουανού, όσο και από τις εκεί επισκέψεις και διαλέξεις ή τα κηρύγματά του. Έτσι προκρίθηκε η σκέψη να ιδρυθεί η Ιερά Μονή στην Αγγλία. Το 1959 άφησε λοιπόν το Παρίσι και εγκαταστάθηκε στην Αγγλία, στην κομιτεία του Essex, στο χωριό Tollesan Knights, όπου με την βοήθεια μερικών χριστιανών αγόρασε κάποια έκταση. Μαζί του ήρθαν και 6 πρόσωπα ακολουθή του με απόφαση να γίνουν μοναχοί. Σχημάτισαν αμέσως την αδελφότητα του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού και με την ευλογία του Πατριαρχείου της Μόσχας τέθηκε υπό την δικαιοδοσία του Μητροπολίτη του Σουρός Αντωνίου. 6 χρόνια αργότερα, το 1965, μετά από συγκατάθεση του Πατριάρχη Μόσχας Αλεξίου, έγινε η υπαγωγή της Μονής στο Οικουμενικό Πατριαρχείο επί Αθηναγόρα και κατόπιν υψώθηκε στην τάξη των Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών. Με υπόβαθρο τις πλούσιες προσωπικές μυστικές εμπειρίες που βίωσε στο Άγιον Όρος, την πατερική παράδοση, αλλά και την σύγχρονη ορθόδοξη φιλοσοφία, ο γέρον Σοφρόνιος στην Μονή που ίδρυσε, προσπάθησε να επαναφέρει τις βαθύτερες αρχές της μοναχικής ζωής, ώστε να αποφύγει παραμορφωμένες αντιλήψεις περί της κοινοβιακής ζωής και του σκοπού της. Η κυρία του φροντίδα ήταν βασικά ο έσω ασκητισμός. Η εσωτερική τελειότητα είναι πιο πολύτιμη από την τέλεια εξωτερική προσαρμογή. Η διδασκαλία του εστιαζόταν κυρίως στην καλλιέργεια του νου και της καρδιάς, ενώ δεν ήταν καθόλου αδιάφορος για τα καθημερινά ζητήματα και εγκόσμια καθήκοντα, έτεινε να τα ολοκληρώσει μέσα στο ευρύτερο φάσμα του θεολογικού του πλαισίου. Ένα από αυτά τα καθημερινά ζητήματα που τον απασχόλησαν ήταν η πολυεθνική προέλευση των μοναχών αλλά και των μοναζουσών που εγκαταβίωναν στη Μονή του Αγίου Ιωάννου στο Έσεξ. Επειδή δεν ήταν εφικτή η καθοδήγηση 2 ξεχωριστών κοινοτήτων, καθόρισε να διαμένουν σε ιδιαίτερα οικήματα οι μεν από τις δε, αλλά να ακολουθούν κοινό λατρευτικό πρόγραμμα. Επειδή αν γινόταν η ανάγνωση των ακολουθιών μόνο σε μία γλώσσα, θα αποκλείονταν κάποια μέλη ή επισκέπτες από την πλήρη συμμετοχή του στη λατρεία, κανόνισε ένα ιδιότυπο τυπικό. Να τελείται η Θεία Λειτουργία 3 ή 4 φορές την εβδομάδα και κάθε μοναχός ή μοναχή να επαναλαμβάνει την ευχή του Ιησού «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν» στο πλαίσιο της κοινής λατρείας, συχνά για 4 συνολικά ώρες ημερησίως. Το τυπικό αυτό διέφερε από το καθιερωμένο στα ορθόδοξα μοναστήρια. Δεν είναι όμως και τελείως άγνωστο, αφού τέτοιες περιπτώσεις αναφέρονται στην ασκητική πρακτική αγιορείτικων σκητών, στον βίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και στο μοναστήρι του Αγίου Παϊσίου του Βελτσκόφσκι. Με την αγιασμένη του προσωπικότητα και την υπακοή των ασκουμένων στην Μονή, σύντομα δημιουργήθηκε σε αυτήν μια πνευματική ατμόσφαιρα, με κύρια χαρακτηριστικά της γνωρίσματα τα επόμενα. Τις καθημερινές ακολουθίες, όρθρο και εσπερινό, με την ευχή του Ιησού, που οι μοναχοί έλεγαν, ο καθένας στην γλώσσα του, μέσα σε βαθύτατη σιωπή και σε σκοτάδι, στον ιερό ναό της Μονής. Τις θείες λειτουργίες κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, στο μικρό εκκλησάκι του Τιμίου Προδρόμου, και την Κυριακή στο Ναό των Αγίων Πάντων, έξω από την Μονή, επειδή προσέρχονταν για εκκλησιασμό και πολλοί προσκυνητές. Την καθημερινή ζωή στο μοναστήρι που περιλάμβανε ποικίλες εργασίες για ανέγερση χτισμάτων, συντηρήσεις, περιποίηση περιβάλλοντος χώρου, προμήθειες, μαγείρεμα, καθαριότητα, κατασκευή θυμιάματος, υποδοχή επισκεπτών, φιλοξενία κτλ. Περιγράφοντας τις κτηριακές εγκαταστάσεις της Μονής όπως ήταν το 1976, ο τότε Αρχιμανδρίτης Ιερόθεος Βλάχος και από το 1995 Μητροπολίτης Ναυπάχτου και Αγίου Βλασίου, έγραφε τα επόμενα.
το κεντρικό κτίριο δεν χτίστηκε για να λειτουργεί ως ιεράμονη, αλλά ήταν οικία, την οποίαν αγόρασαν και την μετέτρεψαν σε ιεράμονη. Έτσι το κτίριο αυτό ήταν διόροφο, ήτι ισόγειο και πρώτος όροφος. Εισερχόμενος κανείς στο κτίριο, αριστερά συναντούσε την κουζίνα, την αποθήκη και τις δύο τραπεζαρίες. Δεξιά υπήρχε ένα χολ και στη συνέχεια ένα μεγάλο δωμάτιο, το οποίο είχε μετατραπεί σε ιερό ναό και δίπλα από αυτόν ήταν το γραφείο όπου ο γέροντας εξομολογούσε και δεχόταν τους επισκέπτες. Στον πρώτο όροφο του κτηρίου ήταν τα κελιά στα οποία έμεναν οι μοναχοί και δύο δωμάτια στα οποία φιλοξενούσαν τους προσκυνητές. Το μικρό σπιτάκι του γέροντος ήταν από την άλλη πλευρά της Ιεράς Μονής, δίπλα στον κήπο που καλλιεργούσαν διάφορα κηπευτικά. Στα μετέπειτα χρόνια η Μονή βελτιώθηκε και κτηριακά, όπως δε έγραφε ο Έγκερ στον πρόλογο του βιβλίου «Περί πνεύματος και ζωής» του γέροντος Σοφρονίου. Σήμερα η Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού αριθμεί 25 μοναχούς και μοναχές από 12 διαφορετικές εθνότητες, κέντρο υποδοχής εκατοντάδων προσκυνητών από ολόκληρο τον κόσμο. Δεν αποτελεί μόνο έναν από τους κυριότερους πόλους ακτινοβολίας της Ορθοδοξίας στην Δύση, αλλά και μία από τις ισχυρότερες επιβεβαιώσεις της παγκοσμιότητάς της. Ο δε Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, χαιρετίζοντας την έκδοση σχετικού προς τον γέροντα έργου, συνόψιζε εύστοχα. «Επορεύθη στην Δύση, ένθα θα έλαμπεν ουχίος λίχνος, αλλά ως αστήρι πέρλαμπρος, δια να οδηγήσει στο φως της θεογνωσίας πλήθος απεγνωσμένων ψυχών, ποθουσών των Κύριων. Εκεί, υπό την ευλογίαν και σκέπη της Μητρός Εκκλησίας, ειν υπερηγάπα και βαθέως εσέβετο, ίδρυσεν αληθώς μίαν καινήν πολιτείαν, εν νέων υπερών της Πεντηκοστής, εν θα μοναχή και απλή πιστή εκ διαφόρων εθνών, γλωσσών και παραδόσεων, συνήρχοντο και συνέρχονται, άχρη τούδε, επί το αυτό, ζώντες και αναπνέοντες δια του ονόματος του γλυκητάτου Ιησού και δια της μετοχής εις το κοινόν ποτήριο». Ο γέρον Σοφρόνιος, αφού αγωνίστηκε αποφασιστικά στον πνευματικό στίβο με προσευχές, νηστείες, ασκήσεις, υπακοή, αρχικά κάτω από την ποδηγέτηση του Οσίου Σουλουανού, έπειτα μόνος του, αφού δέχθηκε ως καρπό αυτών των αγώνων του την επίσκεψη της Θείας Χάριτος και πρικίστηκε με ποικίλα χαρίσματα, αξιώθηκε δε να γίνει θεωρός του Αχθίστου Φωτός, μας άφησε και ένα αξιολογότατο έργο σε πολλούς τομείς. Θεολογικό, επιστολικό, συγγραφικό, εξομολογητικό, λειτουργικό και αγιογραφικό. Ειδικότερα, ως θεολόγος, δίκαια έλαβε από τον Ορθόδοξο κόσμο την προσωνυμία «Θεολόγος του Αχθίστου Φωτός», παρόλο που η θεολογία του δεν έχει την εξωτερική μορφή της συστηματικής παρουσίασης όπως τα έργα συγχρόνων του Ρώσων θεολόγων της Διασποράς. Ο γέρον Σοφρόνιος ενδιαφερόταν να εκθέσει στα έργα του την ασκητική εμπειρία του. Έτσι στο μεν Άγιος Ιουλανός ο Αθωνίτης περιγράφει την βιωματική εμπειρία του οσίου γέροντός του, στο δε οψόμεθα των θεών καθώς εστί, τις δικές του πνευματικές καταστάσεις που βίωσε. Γι' αυτό και έγραφε στο εν λόγω έργο «Αγωνίζομαι απεγνωσμένος να περιγράψω την επιστήμη την πλέον μεγαλειώδη εξ όσων γνωρίζει η γη και ο ουρανός. Αφομοιούται αυτή η ουχή εν ολίγης χρόνης ακαδημαϊκών σπουδών, αλλά δια της φλογεράς μετανοίας και διαμονής ημών εν το πνεύματι των εντολών». Ο μακαριστός γέρον, όπως επεσήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ετώνιζε πάντοτε ότι ο στόχος ημών είναι η εκπλήρωση του θελήματος του Θεού, η αιωνία ζωή, η γνώση του Θεού και ουχή η ηθική βελτίωση. Επιθυμώντας να κάνω σύντομη αναφορά στην θεολογία του γέροντος, προστρέχω στο αντίστοιχο κεφάλαιο του έργου «Είδα άνθρωπον εν Χριστώ» του Μητροπολίτου Ναυπάχτου Ιεροθέου, στο οποίο παρουσιάζεται αυτή με βάση πάλι το βιβλίο αναφορά στην θεολογία του γέροντος Σοφρονίου, έργο του Αρχιμανδρίτη Ζαχαρία, που υπήρξε υποτακτικός του γέροντος. Ιδού τα κύρια σημεία. Αναλύοντας την έννοια και την δυνατότητα πραγματώσεως της υποστατικής αρχής, κάνει λόγο για τον Τριαδικό Θεό και τις σχέσεις των τριών υποστάσεων, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Οδηγείται δε στον άνθρωπο,
τον πλασμένο κατ' εικόνα του λόγου. Ο άνθρωπος έχει ο εντός του την έφεση για τη γνώση του Θεού και την δυνατότητα να προσλάβει την Θεία Ζωή. Ελοχεύει όμως ο κίνδυνος να παραπλανηθεί και να μην αναζητά τον Θεό στο πρόσωπο του Χριστού, αλλά στο υπερπροσωπικό απόλυτο. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Λόγος, έγινε άνθρωπος και προσέλαβε τη φθαρτή ανθρώπινη φύση για να τη σώσει, και ο χριστιανός πρέπει να κενωθεί κατά το πρότυπο του Χριστού, τηρώντας τις εντολές του και αποκτώντας την αγάπη μέχρι του αυτομίσους. Ενώ ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού είναι κάτι το μεγαλειώδες, ταυτόχρονα μετά την πτώση του είναι και μηδαμινός, γεγονός που σημαίνεται από την εμπαθή ζωή και τον θάνατό του. Γι' αυτό κάνει συχνά λόγο για τη μνήμη του θανάτου, το πένθος και τα δάκρυα και τελικά την υπέρβαση του θανάτου. Αναπτύσσει τα σχετικά με τις οδούς της σωτηρίας, αναφέροντας όσα βίωσε ο ίδιος και όσα πίστευε για τον ερχομό της Θείας Χάριτος, την άρση της και την επαναπόκτησή της. Κάνει συχνά λόγο για τον μοναχισμό ως χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, για τις τρεις μοναχικές υποσχέσεις, καθώς και για την πνευματική πατρότητα που σκοπό έχει την συμφιλίωση του ανθρώπου με τον Θεό. Παραθέτει την διδασκαλία του για τον ησυχασμό, την προσευχή του Ιησού, την άσκησή της και για την απαλλαγή μας από την φαντασία. Αναλύει την μετάβαση χριστιανών και μοναχών από το ψυχολογικό στο οντολογικό επίπεδο, με την μετάνοια και την αναγέννησή τους, που μπορεί να οδηγήσει και στην θεωρία του αχτίστου φωτός, ενώ αναφέρεται και στην ασκητική και θεία ταπείνωση και το οντολογικό περιεχόμενο του προσώπου. Κάνει εκτενή αναφορά στο θέμα προσευχή, ως οδού σωτηρίας, ως προσωπικής κοινωνίας, ως καθαράς προσευχής ή υπερόλου του κόσμου, και στο θέμα αγάπη και προς τους εχθρούς. Τέλος στον επίλογο αναλύεται η βασική αρχή του Οσίου Σιλουανού, που ήταν και βασικό στοιχείο της ζωής του Γέροντος Σοφρονίου. «Το κράτη το νου σου εις τον Άδη και μη απελπίζω», και κάνει λόγο για την ιδιότυπη και τελεία αυτή μετάνοια που συνιστά η παραμονή του νου στον Άδη, αλλά και το χάρισμα της ελπίδος στον Θεό που εκδιώκει την απόγνωση και την απελπισία. Επειδή η φράση «κράτη το νου σου εις τον Άδη και μη απελπίζω» έχει βαθύ περιεχόμενο, κρίναμε ωφέλιμο να παρατεθεί εδώ η εξήγηση που έδινε ο ίδιος ο γέρον Σοφρόνιος, συνομιλώντας με τον πατέρα ιερό Θεοβλάχο, νυν Μητροπολίτη Ναυπάχτου, όπως καταχωρείται στο θαυμάσιο έργο του «Είδα άνθρωπον εν Χριστώ». Το κράτη το νου σου εις τον Άδη το απεκάλυψε ο Θεός τον γέροντα Σιλουανό. Αυτό το πιστεύω και το κατάλαβα. Όπως κατάλαβα εκ των υστέρων ότι αυτό φαίνεται στην ζωή του Χριστού. Ο Απόστολος Πέτρος ομολογεί «Σύ ή ο Υιός του Θεού» και ο Χριστός αναγγέλει το πάθος, την κατάβαση στον Άδη και την Ανάστασή του. Συνδέεται στενά η αναγγελία του πάθους με την ομολογία της θεότητος του Χριστού. Αυτό είναι το κράτη το νου σου εις τον Άδη και μην απελπίζω. Δεν μπορούν όλοι να κρατήσουν το νου τους στον Άδη. Εξαρτάται και από την δύναμή τους. Αυτό είναι προνόμιο των ολίγων, των δυνατών, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να πέσει στην απελπισία. Όταν μετά την βίωση του Άδου έρχεται η ελπίδα της σωτηρίας, σημαίνει ότι είναι ενέργεια της Θείας Χάριτος. Με την σκέψη «κράτη το νου σου εις τον Άδη», σταματάει η ενέργεια των παθών. Έρχεται μέσα μας το αιώνιο πνεύμα. Τότε ο άνθρωπος δεν αισθάνεται ότι θα κατακτήσει στο μέλλον την βασιλεία των ουρανών, γιατί ήδη την έχει μέσα του. Σε πολλούς φανερώθηκε αυτή η φράση και την έζησαν προσωπικά, αλλά κρύβεται μυστικά διαμέσου των αιώνων. Εγώ αισθάνθηκα τον εαυτό μου κάτοχο μεγάλης κληρονομιάς να το διακηρύξω στον κόσμο. Το κράτη το νου σου εις τον Άδη είναι πολύ σημαντικό. Εγώ το έγραψα μάλλον εξαντλητικά, αλλά λίγοι το κατάλαβαν. Είναι εμπειρία της Εκκλησίας. Πολλοί πατέρες το ζουν, αλλά σε διαφορετικό βαθμό. Ο Άγιος Σιλουανός το έζησε στον μεγαλύτερο βαθμό. Το να έχει κανείς το νου του στον Άδη είναι ο μόνος τρόπος να σταματούν τα πάθη. Όταν ο νους φεύγει από τον Άδη, τότε ενεργούν τα πάθη. Στο σημείο αυτό βρίσκεται η ουσία του ασκητισμού. Λίγοι σήμερα είναι πραγματικοί ασκητές. Ως αλληλογράφος, ο γέρον Σοφρόνιος άφησε επίσης εποχή, κυρίως με τις επιστολές του προς τον Δαβίδ Μπάλφουρ, διότι αμέσως μετά την εισδοχή του ως τότε καθολικού Άγγλου στην Ορθοδοξία και την κουρά του,
άρχισαν οι πειρασμοί που δοκίμαζαν την πιστότητά του όχι μόνο στις μοναχικές του υποσχέσεις, αλλά και στην ορθόδοξη πίστη του. Οι πειρασμοί του επιτείνονταν τόσο από τις διενέξεις μεταξύ Μητροπολιτών του Κλίματος του Πατριαρχείου Μόσχας και της υπερόρειας Ρωσικής Εκκλησίας, όσο και από την μη αναγνώριση του βαπτίσματος, της κουράς και του ιερατικού του αξιώματος από τους αγιορείτες. Παρακούοντας την συμβουλή του γέροντος του πατρός Ιουλανού, πήγε στην Αθήνα, εντάχθηκε στην αδελφότητα της Μονής Πεντέλης, σπούδασε θεολογία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και ως αρχιμανδρίτης διορίστηκε προϊστάμενος στο ναό του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, ενώ έγινε και πρόσωπο οικείος στα μέλη της ελληνικής βασιλικής οικογένειας και λέγεται μάλιστα ότι δεχόταν την εξομολόγηση μερικών από αυτά. Με την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων στην Αθήνα, κατάφερε να πλεύσει με άλλους φυγάδες στην Αίγυπτο. Εκεί, άπραγος, χωρίς οικογένεια, πατρίδα και χρήματα, αρνήθηκε την πίστη του και βρέθηκε σε βαθιά εσωτερική κρίση. Αργότερα εντάχθηκε στις ανιχνευτικές υπηρεσίες του Βρετανικού στρατού στο Κάιρο και προβιβάστηκε στον βαθμό του ταγματάρχη, ενώ το 1944 διορίστηκε διπλωματικός εκπρόσωπος του στρατού αυτού στην Αθήνα. Τότε λοιπόν ανανέωσε την αλληλογραφία του με τον πατέρα Σοφρόνιο, ενώ μετά τον πόλεμο επέστρεψε στους συνήθεις ρυθμούς της κοσμικής ζωής. Διπλωματική εργασία, γάμος, οικογένεια, ταξίδια διπλωματικά. Το 1962 ευρισκόμενος στην Γενέβη, νιώθοντας ασυνήθιστη ταραχή, ξύπνησε την οικογένειά του και αναφώνησε «Πιστεύω εκ νέου». Έσπευσε στο Έσεξ, όπου βρισκόταν πλέον ο γέρον Σοφρόνιος, ως ηγούμενος, εξομολογήθηκε και ως το τέλος της ζωής του, φρόντιζε με κάθε επιμέλεια την πίστη του στην Ορθοδοξία, μεταλαμβάνοντας συχνά των Αγίων του Χριστού μυστηρίων. Παρόλο ότι οι επιστολές του γέροντος Σοφρονίου προς τον Μπάλφουρ ουσιαστικά είναι τα πρώτα πνευματικά του κείμενα, εν τούτης η αλληλογραφία μεταξύ δύο εξαιρετικά μορφωμένων και γλωσσομαθών ανθρώπων, ο γέροντας μιλούσε ρωσικά, αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά, αντανακλούν τόσο την εσωτερική ζέση του πνεύματος του νεαρού τότε ασκητού Σοφρονίου, όσο και το τι διαδραματιζόταν στην ψυχή του Μπάλφουρ. Απογοητεύσεις, κούραση από τις αδιάκοπες πνευματικές περιπλανήσεις, διώξεις, ξενιτίες, αμφισβητήσεις, κατηγορίες, ότι υπήρξε κατάσκοπος της Βρετανικής κυβέρνησης κτλ. Και παρά το περιστασιακό του χαρακτήρα τους, στις επιστολές αυτές ενυπάρχει ολόκληρη η θεολογία του γέροντος Σοφρονίου, έστω και σε εμβριακή μορφή, που αναπτύχθηκε στα μετέπειτα όρημα θεολογικώς χρόνια. Αλλά ο γέρον Σοφρόνιος διακρίθηκε και ως συγγραφέας. Τα περισσότερα από τα έργα του κυκλοφορούν μεταφρασμένα και στην ελληνική γλώσσα, είναι δε τα επόμενα. «Η ζωή του ζωή μου, περί προσευχής, περί πνεύματος και ζωής, άσκησης και θεωρία, οψόμεθα των θεών καθώς εστί. Άγιος Ιλουανός ο Αθωνίτης, αγώνας θεογνωσίας, η αλληλογραφία του γέροντος Σοφρονίου με τον Μπάλφουρ, διάφορα άρθρα του γέροντος». Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν δύο, η ενότηση της Εκκλησίας κατ' εικόνα της Αγίας Τριάδος και περί των βάσεων της Ορθοδόξου Ασκήσεως. Τα κείμενα αυτά ανήκουν σε μία ευρύτερη ανθολογία άρθρων υπό τον τίτλο «Birth into the Kingdom which cannot be moved» και ξεχωρίζουν ως κατεξοχήν θεολογικά. Σε αυτά οι θεολογικές αρχές του γέροντα Σοφρονίου παρουσιάζονται με τρόπο γλαφυρό και σαφή. Τόσο στο Άγιον Όρος, όσο και στο Παρίσι και στην Μονή του Έσεξ, ο γέρον Σοφρόνιος διακόνησε τον άνθρωπο ως εξομολόγος και λειτουργός του Θεού, ενώ άφησε αξιόλογο έργο και ως αγιογράφος. Ως εξομολόγος, μετά την σε πρεσβύτερο χειροτονία του, δεχόταν στο μυστήριο πολλούς αγιορείτες μοναχούς και πατέρες. Διασώθηκαν δε αρκετές προφορικές και γραπτές μαρτυρίες για την διακριτικότητά του και την ψυχική ωφέλεια που αποκόμιζαν από τον γέροντα ή εξομολογούμενοι. Ο ίδιος βεβαίων ότι πολλοί πατέρες ήσαν πολύ ενάρετοι και βιαστές. Δύο δε ή και τρεις εξ αυτών είχαν ανέλθει εις μεγάλα μέτρα αρετής και έβλεπον θείας θεωρίας και το άχτιστον φως. Το σωστικό τούτο έργο συνέχισε στο Παρίσι και στην Μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ. Πώς ήταν ως εξομολόγος, ιδού δύο μαρτυρίες. Ο γέροντας έμπαινε πρώτος στο γραφείο όπου εξομολογούσε. Καθόταν και δεν μιλούσε.
περίμενε να αρχίσει να του λες εσύ πρώτα. Δεν ήταν και τόσο εύκολο. Όταν όμως καταλάβαινε την δυσκολία σου, κάτι θα έλεγε να βοηθήσει. Τότε δεν ήθελες, δεν μπορούσες να κρύψεις τίποτα. Η αγάπη του και ο σεβασμός στην ψυχή που με λαχτάρα ξετύλιγε την ζωή της στον πνευματικό ήταν ορατά, ακόμη και με τα μάτια. Η καρδιά σου μιλούσε κατενόπιον του Θεού. Ήταν η πλέον υπεύθυνη επικοινωνία της ψυχής με τον Χριστό. Μιλούσες και τα έλεγες όλα και στο τέλος η ψυχή ξεσπούσε σε κλάμα με αναφιλητά από υπερβάλλουσα ευγνωμοσύνη για την αγάπη του Χριστού και από τον φόβο μήπως η ψυχή σφάλει, πάλι τα ίδια, και χάσει αυτήν την άβρα της χάριτος και της ειρήνης. Ο γέροντας με λόγια απλά απαλύνει την ψυχή που απορεί και διαρωτάται τι είναι αυτά που ζει, χωρίς να πάρει απάντηση. Δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε, γιατί είναι ο εσωτερικός διάλογος που γίνεται κατανοητός, αλλά δεν μπορεί να εκφραστεί. Καρδιακά επιτελείται το μυστήριο. Όταν κάποιος ήθελε να εξομολογηθεί, ο γέροντας έβαζε το πετραχύλι του με αργές κινήσεις. Διάβαζε την σχετική ακολουθία με αργό ρυθμό και στη συνέχεια, αφού άκουγε την εξομολόγηση και έλεγε έναν θεόπνευστο θεραπευτικό λόγο, όχι απλή συζήτηση, αλλά ό,τι αποκάλυπτε ο Θεός, τον πρώτο λόγο που του φανέρωνε, διάβαζε την συγχωρητική ευχή αργά και με κατάνοιξη. Έχοντας το χάρισμα της διάκρισης, συμβούλευε τους πνευματικούς να είναι προσεκτικοί σύμβουλοι σε ειδικές περιπτώσεις. Είπε κάποτε, «Υπάρχουν μερικοί πνευματικοί πατέρες που βάζουν κανόνα στις γυναίκες να κάνουν παιδιά, ακόμη και όταν το απαγορεύει ο γιατρός, έστω και αν πεθάνουν, και το δικαιολογούν αυτό ότι έτσι θα γίνουν μάρτυρες. Δεν πρέπει να παραβιάζουμε την ελευθερία των ανθρώπων, αλλά να βρίσκουμε τρόπους να τους θεραπεύουμε και να υπακούν στο θέλημα του Θεού με τη δική τους ελευθερία. Επίσης, προτροπή για το μαρτύριο μπορεί να κάνει κανείς τον εαυτό του και όχι στους άλλους». Ως λειτουργός του υψίστου, άφηνε στους εκκλησιαζομένους ανεξίτηλες εντυπώσεις και αναμνήσεις, σύμφωνα πάλι με μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν από κοντά. Κατ' ανάγκη λοιπόν θα κάνουμε χρήση των μαρτυριών τους. Ο γέροντας υπήρξε ένας υποδειγματικός λειτουργός. Η ιεροπρεπής επιβλητική στάση του, με τα απλά και απέριτα άμφια του, ο χαρακτηριστικός τρόπος ανάγνωσης των ευχών της Θείας Λειτουργίας, η διανοητική και καρδιακή συμμετοχή του στο Ιερό Μυστήριο, η φανερή μεταρσίωσή του, δημιουργούσαν μία κατάνοιξη. Στην Θεία Λειτουργία εξαγιαζόταν ο λαός. Συμμετείχε όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Ο ίδιος ήταν όντως υπερκόσμιος. Τον έβλεπες ακίνητο μπροστά στην Αγία Τράπεζα με κλίση προσευχητική. Τα χέρια του ακουμπισμένα πότε στην άκρη της Αγίας Τραπέζης και πότε ελεύθερα. Τα μάτια όλων μας θεωρούσαν την μορφή του λαμπερή και υπερκόσμια και αυτή επέβαλε στις καρδιές μας προσευχή. Οι αιτήσεις, τα ειρηνικά, απαγγέλλονταν αργά, καθαρά, με την βαθιά φωνή του, με προφορά είτε στην αγγλική, είτε στην ελληνική ή στην γαλλική και χτυπούσαν στην καρδιά σου. Το πρόσωπό του και όλο του το «είναι» περικλείονταν από κάποιο φως που σκορπούσε ειρήνη και γαλήνη. Στο άνος χώμεντας καρδίας τον βλέπουμε να μην πατά στη γη από το φέγγος που τον περιέβαλε. Λειτουργούσε κάθε Κυριακή, πολλές φορές και το Σάββατο και κοινωνούσε τις άλλες ημέρες που γινόταν η Θεία Λειτουργία. Όταν λειτουργούσε, ήταν απόλυτα συγκεντρωμένος όλος ο ψυχοσωματικός του κόσμος σαν σε γροθιά. Έβλεπε κανείς ότι ο νους του ήταν επικεντρωμένος στην καρδιά. Δεν τολμούσες να τον κοιτάξεις και προπαντός να του μιλήσεις. Οι κινήσεις του ήταν ιεροπρεπείς και αργές και ευλογούσε τον κόσμο με επίγνωση του τι έκανε, βλέποντας όλους τους παρευρισκομένους. Οι εκφωνήσεις του λέγονταν σε τέτοιο τόνο και ρυθμό ώστε να μπορεί άνετα να παρακολουθεί ο νους τα λεγόμενα, διότι όταν κανείς ψάλλει πολύ γρήγορα ή πολύ αργά, τότε ο νους αποσπάται. Εκείνο που αισθανόταν κανείς ήταν ότι ο γέροντας προσευχόταν και με τη λογική, λέγοντας τις ευχές, αλλά και με το νου του που ήταν μέσα στην καρδιά. Αλλά ο γέρον Σοφρόνιος ασχολήθηκε και με την αγιογραφία. Έχοντας σπουδάσει όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στην Ακαδημία Τεχνών και στην Κρατική Σχολή Καλών Τεχνών της Μόσχας και εξασκήσει το έργο του ζωγράφου στο Παρίσι, προσπαθούσε να ανακαλύψει την αιώνια ομορφιά, το μυστήριο κάθε ορατού αντικειμένου. Θεωρούσε την τέχνη
ένα ισχυρό μέσο για να διασπάσει την πραγματικότητα του παρόντος, ενώ είχε αρκετές εμπειρίες φυγής από τον χρόνο, πράγμα που του επέτρεψε να διαχωρίσει καθαρά το φυσικό φως της διανόησης του ανθρώπου και του αχτής του φωτός του Θεού. Ως μοναχός αργότερα στο Άγιον Όρος, παρήγαγε μερικά έργα γεωγραφίας. Όταν για παράδειγμα ζούσε ως ερημίτης στο ησυχαστήριο της Αγίας Τριάδος, αγιογράφησε 7 εικόνες, οι οποίες φυλάσσονται στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου. Είναι δε οι εξής: Παναγία η Γλυκοφιλούσα, Άγια Νύπια Ανερεθέντα από τον Ηρώδη, Άγιος Νικόλαος, Σεραφείμ Φαναρίου, Σεραφείμ Δομβοήτης, Μιχαήλ Επίσκοπος Συνάδων και Νύφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Ιάκωβος ο Πέρσης, Αναστασία η Ρωμαία, Αναστασία η Φαρμακολήτρια και Ευγενία. Άγιοι Νεομάρτυρες. Φιλοτέχνησε επίσης την εικόνα του Οσίου Σουλουανού του και γέροντός του, ενώ παρακολουθούσε την αγιογράφηση της Ιεράς Μονής Θημίου Προδρόμου στο Έσεξ μέχρι λεπτομερίας, ακόμη και τον τόνο των χρωμάτων. Έχει και ο ίδιος αγιογραφήσει στην Ιερά Μονή αρκετές παραστάσεις, όπως την φιλοξενία του Αβραάμ, την Δέηση, τον Μυστικό Δείπνο, τον Τίμιο Πρόδρομο, την Ισάδου Κάθοδο, την Ανάληψη, την Πεντηκοστή, Μορφές Αγίων και άλλα. Φυσικά ο Γένος Σοφρόνιος υπήρξε και σπουδαίος ποιμένας και διδάσκαλος όχι μόνο των ασκούμενων μοναχών στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου, αλλά και αμέτρητων χριστιανών τόσο στο Παρίσι όσο και στο Έσεξ μέχρι την οσιακή κοίμησή του. Έχοντας ως πρότυπό του τον αληθινό ποιμένα Χριστό και τον όσιο γέροντά του Σιλουανό τον Αθωνίτη, γνωρίζοντας τα προβλήματα που απασχολούσαν, στενοχωρούσαν, άγχωναν και αποκαρδίωναν πολλούς ανθρώπους, τους δέχονταν με πραγματική αγάπη, κατανόηση και συμπάθεια. Τους άκουγε ανεπιτίδευτα, τους παρηγορούσε, συμπροσευχόταν μαζί τους, τους έδινε σωστικές συμβουλές, τους ανέπαβε ψυχολογικά. Ιδού κάποιες μαρτυρίες ανθρώπων που γνώρισαν προσωπικά τον γέροντα. Συμμετείχε στην αγωνία όλων των ανθρώπων. Η τραγικότητα του κόσμου συνέθλιβε την καρδιά του. Συχνά μου έλεγε «Τραγικός ο κόσμος. Δεν ξέρει τι θέλει, τι κάνει, πού βαδίζει». Πονούσε για ολόκληρους λαούς που ζουν κάτω από καθεστώτα τυραννικά. Έλεγε «Μα πώς δεν σέβονται την ελευθερία του κόσμου, τι είναι αυτό το πράγμα». Όταν μιλούσε για την τραγικότητα του κόσμου, καταλάβαινες πόσο θλιβόταν. Το πρόσωπό του θαρρής κυθρόπιαζε και δεν μπορούσε να μιλήσει άλλο. Τον ένιωθες και τον έβλεπες να βυθίζεται στον δικό του κόσμο της προσευχής. Αγαπούσε πολύ τον άνθρωπο, άκουγε με προσοχή ό,τι και να του έλεγες, απαντούσε και ανακούφιζε κάθε πονημένη ψυχή. Ο γέροντας Σοφρόνιος ασχολείται με πράγματα που απασχολούσαν τον άνθρωπο, όπως την διαπαιδαγώγηση των παιδιών και άλλα. Όμως ο νους του βρισκόταν σε άλλο επίπεδο. Ήταν κολλημένος στον Θεό και απαλλαγμένος από κάθε φαντασία. Δηλαδή καθοδηγούσε τους ανθρώπους μέσα από μια άλλη προοπτική. Κατέβαινε στα ανθρώπινα επίπεδα και κατά κάποιο τρόπο ζούσε την κένωση, ενσάρκωση, αλλά στη συνέχεια ανέβαζε τον άνθρωπο σε υψηλά επίπεδα. Στα μικρά παιδιά εξέφραζε ιδιαίτερη αγάπη. Τα αγκάλιαζε, τους μοίραζε σοκολάτες, έδινε γλυκά, γιόρταζε τις εορτές τους και έψαλε τον πολυχρονισμό τους και γενικότερα μιλώντας με τα παιδιά συμπεριφερόταν σαν μικρό παιδί. Επίσης χαιρόταν που το μοναστήρι ήταν πάντα ανοιχτό και τόπο συνάντησης εκατοντάδων ανθρώπων τις Κυριακές. Γνώριζε ότι οι άνθρωποι της εποχής μας είναι πονεμένοι από διάφορα αίτια και ως πονεμένοι είναι ευαίσθητοι σε κάθε δυσκολία που συναντούν και έτσι εκφράζουν διάφορα παράπονα. Και γι' αυτό έδειχνε την πλούσια αγάπη του στους πονεμένους και περιφρονημένους ανθρώπους, ως καλός ποιμένας και μιμητής του Χριστού. Ιδιαίτερη αγάπη έδειχνε σε όσους από αυτούς είχαν μετανοήσει για τον πρώτερο μη θεοφιλή βίο τους ή για σοβαρά αμαρτήματά τους. Σε αρκετές περιπτώσεις τον είδα να τους κοιτάζει με το ηλαρό του βλέμμα και με δακρυσμένα μάτια, δείγμα φιλανθρώπων καρδιακών αισθημάτων του γέροντος. Τους συμπαραστεκόταν, τους συμβούλευε, τους βοηθούσε να θεραπεύσουν τα ακούσια και εκούσια σφάλματά τους. Η αγάπη του για τους ανθρώπους δεν είχε όρια, γι' αυτό είχε την μεγάλη επιθυμία ακόμη και να σταυρωθεί για αυτούς. Και όλα αυτά με τόση απλότητα και ανεπιτίδευτα, παρά το ότι ήταν μεγάλος θεολόγος της εποχής μας, ο οποίος γνώρισε κορυφαίους θεολόγους και φιλοσόφους,
αλλά κυρίως αξιώθηκε, όπως φαίνεται στα κείμενά του, να αποκτήσει μεγάλη εμπειρία του Θεού και έφτασε μέχρι την θεωρία του αχτίστου φωτός. Αυτή όμως ήταν η φυσική στάση ζωής του, γιατί ήταν μεγάλος ησυχαστής, εμπειρικός θεολόγος, αλλά και στοργικός, τρυφερός πνευματικός πατέρας και ποιμένος λογικών προβάτων. Υπήρξε συνάμα και σοφός και διακριτικός διδάσκαλος. Εκτός από τις απόψεις του πάνω σε διάφορα θέματα, όπως αυτές εκτίθενται στα δημοσιευμένα έργα του, έχουν διασωθεί και πολλές άλλες από πνευματικά του παιδιά και κυρίως από τον αρχιμανδρίτη Ζαχαρία Ζάχαρου, αδελφό της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, για τον οποίο κάποτε είχε πει ο γέρον Σοφρόνιος ότι του πήρε όλη την διδασκαλία του, και από τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάχτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεο, από το έργο του οποίου με τίτλο «Είδα άνθρωπον εν Χριστώ» επιλέγουμε μικρά αποσπάσματα. Σκοπός του γάμου είναι η συνεργασία των συζύγων με τον Θεό, ώστε να γεννήσουν ιούς και θυγατέρες του Θεού. Χρειάζεται προσευχή κατά την εκλογή, για να δοθεί το κατάλληλο πρόσωπο για τον σκοπό αυτό. Το ότι σήμερα πολλά παιδιά έχουν σκληρά ένστικτα οφείλεται στο ότι δεν θυλάζουν από τη μάνα. Όταν μια γυναίκα ρώτησε αν πρέπει να τρέφει το παιδί της από το γάλα της ή από το γάλα της αγελάδος, απήντησε: «Ποιος το εγέννησε, εσύ ή η αγελάδα?» Είναι διαφορετική η κατά Θεόν απελπισία από την κατά κόσμον απελπισία. Η κατά Θεόν απελπισία συνδέεται με την βαθιά μετάνοια, την εγκατάλειψη του Θεού. Ο Θεός οικονομεί στον υπερήφανο άνθρωπο θλίψεις, πειρασμούς για να σωθεί. Σε αυτόν που έχει σώμα δυνατό, του δίνει μια αρρώστια για να μην είναι ακρατής. Οι θλίψεις συντρίβουν την καρδιά και από τη συντριβή αυτή βγαίνει η προσευχή. Η ταπείνωση έχει πολλούς βαθμούς. Πρώτον, είναι η επίγνωση της αμαρτωλότητος. Δεύτερον, συγκρίνει ο άνθρωπος τον εαυτό του με τον τέλειο νόμο και βλέπει ότι είναι χειρότερος από όλον τον κόσμο. Τρίτον, δέχεται τα χαρίσματα ως δώρα Θεού. Τέταρτον, βλέπει την ταπείνωση του Χριστού. Ελευθερία δεν είναι η πολιτική ανεξαρτησία, αλλά το να μην έχει κυριαρχία επάνω μας ο πονηρός. Ο χριστιανισμός είναι τόσο μεγάλος, ώστε αρνείται κανείς και να τον πιστεύσει, όπως έγινε μετά την Ανάσταση του Χριστού, όταν οι μεν προσεκίνησαν, οι δε εδίστασαν. Δεν εδίστασαν ούτε από έλλειψη αγάπης, ούτε από απιστία, αλλά από αίσθηση του μεγαλείου. Στην Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, οι δίκαιοι θα εκπλαγούν, αλλά το ίδιο και οι αμαρτωλοί θα εκπλαγούν. Οι μεν γιατί δεν ανέμεναν να σωθούν, οι δε γιατί δεν ανέμεναν να καταδικαστούν. Έχουμε ένα τόσο πλούσιο Θεό που έχει τόσο μεγάλη χάρη και όμως ζούμε τόσο φτωχά. Λυπούμαστε για το παραμικρό, αυτό είναι κατάντημα. Έπρεπε να είμαστε διαρκώς χαρούμενοι. Έπρεπε η ζωή μας να είναι διαρκώς μια καθημερινή έκπληξη. Δεν υπάρχει μέρα που να μην μας δίνει ο Θεός μια καινούρια αίσθηση της αιωνίου ζωής. Όταν στην Ορθόδοξη Εκκλησία κάνουμε λόγο για άσκηση, δεν εννοούμε απλώς τις σωματικές ασκήσεις, αν και αυτές είναι απαραίτητες, αλλά την ανάσταση της ψυχής από τα πάθη και την αγάπη προς τον Θεό, την ζωοποίηση της ψυχής από το Άγιο Πνεύμα. Στην Δύση, οι άνθρωποι ζουν με τον εγκέφαλο, δηλαδή έχουν κέντρο της ζωής τους στη λογική. Έτσι, αν οι επιστήμονες ανακαλύψουν ένα μηχάνημα, τότε θα μπορέσουν να διαβάσουν τις σκέψεις των ανθρώπων και να τους κατευθύνουν. Όσοι όμως ζουν με την καρδιά, μέσα στην οποία ενεργεί η χάρη του Θεού και προσεύχονται καρδιακά, αυτοί έχουν το χάραγμα του Σταυρού μέσα σε αυτήν και κανείς δεν μπορεί να τους ελέγξει πνευματικά. Αυτοί έχουν την ελευθερία του πνεύματος. Οι μεγάλες ακολουθίες συνήθως δυσκολεύουν την εσωτερική προσευχή. Ο γέροντας Ιλουανός μετά από μια μεγάλη αγρυπνία είπε: «Σκοτώσαμε τον γάιδαρο, δηλαδή το σώμα, αλλά δεν κάναμε τίποτα». Δεν βοηθά στην πνευματική προκοπή τόσο η νηστεία όσο η προσευχή και μάλιστα η εσωτερική προσευχή με πένθος. Μερικές φορές η πολύ και αδιάκριτη νηστεία δημιουργεί προβλήματα στην προσευχή. Ο γέροντας αξιώθηκε από τον Θεό να λάβει ποικίλες αποκαλύψεις. Να βιώσει τον Άδη, το βαθύ πένθος κατά Χριστόν, την θεωρία του αχτίστου φωτός και επιπλέον να δεχθεί και επισκέψεις της Θείας Χάριτος. Εν τούτης, η μακρά επί της γης ζωής του δεν ήταν απαλλαγμένη ούτε από πειρασμούς, ούτε από ασθένειες. Σαν άλλος Απόστολος Παύλος έγινε δέχτης της Χάριτος
αλλά η δύναμή του εναστενίαε τελειούτο, και όταν ασθενούσε, τότε ήταν δυνατός. Το σώμα του ήταν εύθραυστο και ευαίσθητο. Έγραφε κάποτε σε μια επιστολή του: «Εκατοντάδες φορές ήμουν έτοιμος να πεθάνω. Πήγαινα συχνά στο νοσοκομείο. Έπεφτα συχνά στο δωμάτιό μου με δάκρυα πόνου, χωρίς ελπίδα να αναρρώσω κάποτε». Οι αρρώστιες τον ταλαιπωρούσαν από την εποχή ακόμα που ήταν σχετικά νέος. Ως ιεροδιάκονος, για παράδειγμα, τελείωνε μια επιστολή του τον Μάιο του 1933 προς τον Μπάλφουρ με τις φράσεις: «Ο ανάξιος και ελάχιστος εν Χριστώ αδελφός σας, ο ιεροδιάκονος Σοφρόνιος, άρρωστος, ράθυμος, μικρόψυχος». Και 2 χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του 1935, του έγραφε: «Εφέτος, από την αρχή Ιανουαρίου, αρρώστησα βαριά. Πολλές νύχτες ο θάνατος με κοιτούσε επίμονα στα μάτια». Παρά τους πειρασμούς και τις επιθέσεις του αντιδίκου ημών διαβόλου, παρά την εύθραστη υγεία του, όχι μόνο δεν υπέστειλε ποτέ τη σημαία των πνευματικών του αγώνων και της αδιάκοπης προσφοράς του προς κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς, αλλά αξιώθηκε από τον Θεό να φθάσει και σε βαθύτατο γύρας, αφού ετελειώθη εν Κυρίω σε ηλικία 97 ετών. Κατά τα τελευταία χρόνια πριν από τον θάνατό του, ο γέροντας Σοφρόνιος εκφωνούσε συχνά ομιλίες προς την αδελφότητα της Μονής. Αυτές οι ομιλίες παρέχουν αξιόλογα στοιχεία για μια πληρέστερη κατανόηση των ιδεών του περί δόγματος και άσκησης. Όπως υπήρξε κατά Θεόν η επίγεια ζωή του, έτσι ήταν προετοιμασμένος και για την αναχώρησή του εκ των εντεύθεν. Αισθανόμενος το τέλος του, είπε στους αδελφούς της Μονής: «Όλα τα έχω πει στον Θεό. Τελείωσα ό,τι είχα να κάνω. Τώρα πρέπει να φύγω». Ζήτησε με επιστολή του την ευχή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για να μεταβεί προς το ποθούμενον φως του Χριστού Αναστάσεως, μετά τις τελευταίες υποθήκες του προς την αδελφότητα, χαιρέτησε όλους που βρίσκονταν κοντά του και έμεινε τις τελευταίες ημέρες και στιγμές στο κρεβάτι του, προσευχόμενος νοερά και αδιάλειπτα, καθώς περιέγραψε ο πατήρ Ζαχαρία Ζάχαρου με κάθε λεπτομέρεια, γιατί ο ίδιος είχε το κλειδί του σπιτιού του γέροντος και μπορούσε να μπει οποιαδήποτε ώρα, την ημέρα ή τη νύχτα. Μεταξύ άλλων λοιπόν γράφει ότι 4 μέρες πριν πεθάνει έκλεισε τα μάτια και δεν μας μιλούσε πλέον. Το πρόσωπό του ήταν φωτεινό και γεμάτο ένταση, όχι αξιοθρήνητο. Είχε την ίδια έκβαση όπως όταν τελούσε τη λειτουργία. Κοιμήθηκε εν Κυρίω την Κυριακή 11 Ιουλίου του 1993, την ώρα ακριβώς που στον παρακείμενο ναό διαβαζόταν το Ιερό Ευαγγέλιο. Για 4 ημέρες εκτέθηκε ισορός του σε λαϊκό προσκύνημα. Ακάλυπτο, διαβάζονταν διαρκώς τα Ιερά Ευαγγέλια, Τρισάγιο, ευχές, τελούνταν θείες λειτουργίες, ενώ συνεχώς κατέφθαναν ειδοποιημένα πνευματικά του παιδιά από τα πέρατα της γης, για να ποτίσουν την ευλάβεια, την ευγνωμοσύνη, τον σεβασμό, την αγάπη και να ασπαστούν τα ευλογημένα χέρια και το φωτεινό του πρόσωπο, να παραβρεθούν δε και στην κίδευσή του που έγινε την Τετάρτη 14 Ιουλίου. Αναφέρεται η αξιόπιστη μαρτυρία ότι ενώ η σωρός του πατρός Σοφρονίου βρισκόταν ακόμη στο ναό πριν την ταφή, πέρασε κάτω από το φέρετρό του ένα 13χρονο παιδί που το είχαν φέρει στην Αγγλία οι γονείς του από την Ελλάδα για να χειρουργηθεί την επόμενη μέρα, και ό του θαύματος θεραπεύτηκε από τον όγκο στον εγκέφαλο. Όταν οι γιατροί το εχείρησαν, δεν βρήκαν τίποτα. Έκλεισαν το κρανίο και είπαν: «Λάθος διάγνωση». Οι γονείς όμως του παιδιού και ο Έλληνας συνοδός γιατρός που είχαν μαζί τους την ακτινογραφία που έδειχνε τον όγκο, είπαν: «Ξέρουμε καλά τι σημαίνει αυτή η λάθος διάγνωση». Ετάφη σε ειδική κρύπτη εντός της Μονής, για την ετοιμασία της οποίας είχε μεριμνήσει προσωπικά ο γέρον Σοφρόνιος. Αποτελεί δε έκτοτε ένα σημείο στο οποίο προσέρχονται ευλαβικά όλοι οι επισκέπτες της Μονής για να προσευχηθούν και να εξητήσουν την ευχή και τις πρεσβείες του προς τον ελεήμονα Θεό. Ο Σοφρόνιος δίκαια συγκαταλέγεται στους μεγάλους γέροντες του 20ου αιώνος. Υπήρξε ασκητής, πρεσβύτερος, ησυχαστής, βαθύς θεολόγος, ιδρυτής Μονής, εξομολόγος, λειτουργός, αγιογράφος, ποιμένας, διδάσκαλος, συγγραφέας. Αξιώθηκε να δεχτεί το χάρισμα της θεωρίας του Αχτίστου Φωτός,
να αποκτήσει οικουμενική αναγνώριση, να μεταφραστούν τα βιβλία του σε περισσότερες από 20 χώρες των 5 Ηπείρων, βρίσκοντας ανταπόκριση από θεολογικά ανίδεους αναγνώστες μέχρι ακροατές με το υψηλότερο επίπεδο ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων, από μια απλοϊκή ρωσίδα γιαγιά μέχρι έναν διάσημο επιστήμονα δυτικού πανεπιστημίου. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Μόλις ακούσατε ένα ηχητικό βιβλίο που διάβασε ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Αν θέλετε να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Μπορείτε ακόμη να κάνετε μια μικρή δωρεά στον σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως την επόμενη φορά, να μάριε!